Άλλο ένα Happy Traveler ξεκινάει. Και βρισκόμαστε στη Λαμία. Με 50.000 κατοίκους, η πρωτεύουσα του νομού Φιώτιδας. Είναι ο νομός που θα εξερευνήσουμε σε αυτό το επεισόδιο. Πρώτος μας σταθμός στο πιο ψηλό σημείο της πόλης, ο λόφος του κάστρου της Λαμίας με το επιβλητικό κάστρο και το αρχαιολογικό μουσείο. Από εδώ καταλαβαίνεις τη στρατηγική σημασία του μέρους. Βλέπεις και ελέγχεις όλη την κοιλάδα του Σπερχιού, καθώς και το πέρασμα προς Θεσσαλία. Έρευνες έχουν αποδείξει ότι η περιοχή εδώ του κάστρου της Λαμίας κατοικούνταν από την εποχή του Χαλκού. Μιλάμε για 3.700 με 2.100 π.Χ. Το αρχαιολογικό μουσείο της Λαμίας που βρίσκεται μέσα στο κάστρο στεγάζεται σε παλιό στρατόνα. Μπορώ με σιγουριά να πω ότι είναι ένα από τα μουσεία με τις καλύτερες τοποθεσίες σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένα μουσείο που έχει θεϊκή θέα. Το κάστρο έχει δύο χρώματα, φαίνεται ότι το από εδώ κομμάτι είναι μεταγενέστερο. Το καινούριο είναι πιο ωραίο. Είναι πιο κάστρο. Το άλλο είναι λίγο πιο κατεστραμμένο, γι' αυτό ναι, το λέω. Αλλά το άλλο είναι πιο παραδοσιακό, πιο... Ναι, οκ, okay, εντάξει. Και το άλλο χρησιμοποιεί πολύ το φυσικό βράχο για τείχος. Ένα πεζοδρόμιο είχε ράμπα, ένα πεζοδρόμιο δεν είχε ράμπα. Είναι δύσκολες αυτές οι πόλεις. Νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι όλοι αυτοί που παρκάρουν όπου να είναι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα όταν είσαι με καρότσι σε κέντρο πόλης. Να είμαστε στο κέντρο της Λαμίας, στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, στην πλατεία Πάρκου. Η Λαμία έχει κάτι πολύ θετικό, είναι ακριβώς στο κέντρο της χώρας και αν ζεις εδώ μόνιμα, είσαι κοντά σε όλα, και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Το όνομά σας? Θανάσης. Γεια σας κύριε Θανάση, από εδώ από Λαμία. Ναι, ναι, από Λαμία, ναι, ναι. Έχει επεκταθεί η Λαμία κάτω στην περιοχή τελευταία χρόνια. Έχει μεγαλώσει, διπλάσια τώρα. Ναι, ναι, ναι. Διπλάσια. Μόνο μάθαμε τα κατατόπια από τους ντόπιους. Είναι δύο πεζόδρομοι. Ο ένας έχει όλες τις ψισταριές και ο άλλος από εκεί τις καφετέριες που πάει στην πλατεία Ελευθερίας. Πάμε. Εδώ πάμε και είναι το κάρα μας. Αυτός είναι ο κεντρικός πεζόδρομος με τις καφετέριες που λέγεται Ρίγα Φεραίου. Δεν σε ένα ωραίο γράφτη. Και κάναμε την κλασική βόλτα που θα κάνεις αν έρθεις στη Λαμία. Από πλατεία Πάρκου, πλατεία Ελευθερίας. Γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε? Μια χαρά είναι. Πώς τη βλέπεις τη Λαμία? Ωραία, πολύ ζωντανή πόλη. Καλά ταξίδια να πολύ κόσμο. Καλά ταξίδια να έχει. Να σου ζήσει το μικρό. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Υγεία. Να τη χαίρεσαι. Γεια σας. Από εδώ είναι το παλιό κτίριο της Νομαρχίας. Έχει μεταφερθεί πλέον κάτω, αλλά δεν είναι πια Νομαρχία, είναι περιφέρεια. Και εδώ είναι η Μητρόπολη της Λαμίας. Η Μητρόπολη της Λαμίας είναι η Παναγία η Ευαγγελίστρια. Και αυτή είναι η πλατεία Λαού με το άγαλμα του Άρη Βελουχιώτη. Βασικά αυτές οι τρεις πλατείες που είδαμε δημιουργούν ένα τρίγωνο που είναι το υπερκέντρο της Λαμίας. Εδώ η οδός Αριστοτέλη με την ωραία τοιχογραφία που είναι Vincent Van Gogh, ένα στρινύχτα, ανεβαίνει προς το κάστρο που πήγαμε πριν. Εδώ είναι το κενοτάφιο του Αθανασίου Διάκου. Είναι το σημείο που τον συλλάβανε και τον δικάσανε. Τι είναι, φιστικάκια? Ευχαριστούμε πολύ, άντε γεια. Τσιμπήσαμε και κέρασμα, φιστικάκια. Είναι από αυτά τα αλμυρά, τα πολύ αλμυρά. Είναι και ζεστά. Τέλεια. Ωραία, φιλόξενη πόλη Λαμία. Φεύγουμε τώρα από εδώ, πάμε να εξερευνήσουμε την γύρω περιοχή. Βασικά πάμε στο μέρος που θα μείνουμε απόψε. Πάμε στο μέρος που θα μείνουμε, ήρθαμε να δούμε το προφήτη Ηλία. Είναι ο λόφος στην άλλη πλευρά της πόλης της Λαμίας και από εδώ έχει πολύ ωραία θέα. Και από εδώ βλέπεις όλο τον κάμπο της Σπερχιού. Απλώς εδώ δίπλα στην εκκλησία έχει και πολλές κεραίες. Άπειρες κεραίες θα έλεγα. Εδώ είμαστε πιο ψηλά από το λόφο του κάστρου που ήμασταν πριν.
και κολονάκι της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού. Κάνουμε μια μικρή στάση εδώ πέρα για να φάει μικρή θυλάζη και επειδή έχουμε πλέον στα ταξίδια μας αυτά τα μικρά κενά, μας αρέσει να πηγαίνουμε σε τέτοια μέρη όπως είναι αυτό εδώ που είναι ήσυχο μέρος. Έχει κάτι ωραίο να κάνω ένα γύρισμα όση ώρα τρώει μικρή και επίσης να κάτσω να φάω κι εγώ κάτι. Τρώμε οικογενειακώς. Ψωμάκι ολικής, καπνιστή γαλοπούλα και τυρί με χαμηλά λιπαρά. Και νόστιμο και ελαφρύ. Τέλειο. Μερικές φορές τα πιο απλά είναι και τα πιο ωραία. Και τώρα να κάνουμε κάτι ωραίο, να περάσουμε τον drone ανάμεσα εκεί από τα δέντρα, να φανεί ο σαυρός, να πλησιάσουμε δίπλα από την εκκλησία και να φύγει από εκεί. Πάμε να το κάνουμε. Ωραία, φεύγουμε από εδώ. Πάμε τώρα στο σπίτι, θα μείνουμε στα Λουτρά Ιπάτης. Θα κάνουμε όμως άλλη μια στάση. Ένας αληθινός ταξιδιώτης πάντα κάνει παραπάνω στάσεις από ό,τι υπολόγιζε. Φύγαμε από τη Λαμία, οδηγήσαμε 10 χιλιόμετρα δυτικά προς Καρπενήσι και τώρα είμαστε στο Λιανοκλάδι. Εδώ είναι ο σιδηροδρομικός σταθμός που εξυπηρετεί και τη Λαμία αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Ο σταθμός του Λιανοκλαδίου. Αν έχετε κάνει Αθήνα-Θεσσαλονίκη με τρένο, λογικά θυμάστε τη στάση στο Λιανοκλάδι. Ωραίος παραδοσιακός σταθμός. Ο σταθμός έχει και κλεισάκι και υδραγωγείο. Και από εδώ περνάνε και τοπικά τρένα. Πετύχαμε και το τρένο, περνάει τώρα, από Αθήνα-Θεσσαλονίκη, βασικά από Θεσσαλονίκη-Αθήνα. Εδώ στα Λουτρά Ιπάτης αμείνουμε. Επειδή είναι σε κεντρικό σημείο στο νομό και από εδώ μπορείς να πας παντού σχετικά εύκολα. Και επίσης είναι ένα πολύ ήσυχο και όμορφο μέρος. Και υπάρχει και ένας ακόμα λόγος που θα σας το δείξω κάποια από τα πρωινά που θα είμαστε εδώ. Πάμε τώρα στο ξενοδοχείο. Ωραία, φεύγουμε τώρα από τα Λουτρά Ιπάτης και πάμε στην Ιπάτη. Βασικά τα Λουτρά Ιπάτης έχουν πάρει το όνομά τους από την Ιπάτη. Η Ιπάτη είναι η αρχαία πόλη που έχει το κάστρο και μετά φτιάχτηκαν τα Λουτρά της εδώ κάτω. Πάμε λοιπόν στην Ιπάτη, ένα από τα πιο όμορφα σημεία σε όλο το νομό. Εδώ αλλάζουμε όχημα. Αφήνουμε το αμάξι μας που έχουμε από το Europcar και παίρνουμε το tank. Θα πάμε βόλτα με αυτό. Όχι, πλάκα κάνω. Αυτό το tank είναι η συνείσοδο του χωριού της Ιπάτης. Είναι από τα πιο χαρακτηριστικά αξιοθέατα. Με το που μπαίνεις στο χωριό, στο δεξί σου χέρι, βλέπεις το tank της Ιπάτης. Στην είσοδο του χωριού υπάρχει και μια επιγραφή για να θυμίσει τις δυσκολίες που πέρασε η Ιπάτη κατά την Ιταλογερμανική κατοχή. Συγκεκριμένα στις 17 Ιουνίου 1944 έγινε ένα ολοκαύτωμα εδώ πέρα, μπήκαν οι κατοχικές δυνάμεις και σκοτώσανε πάρα πολλούς κατοίκους του χωριού, 28 για την ακρίβεια, κατέστρεψαν εκκλησίες, σπίτια, κάψαν τα πάντα. Γενικότερα έχει μείνει αυτή η μέρα σαν ολοκαύτωμα της Ιπάτης. Εδώ ακριβώς από πάνω είναι και το μεσαιωνικό κάστρο της Ιπάτης. Η Ιπάτη έχει πολλά νερά, παντού καταράκτες και συγκεκριμένα στην είσοδο του χωριού έχει έναν πολύ εντυπωσιακό που δεν μπορείς να μην σταματήσεις να τον χαζέψεις. Γεια σου Νόντα. Γεια σου Ευτύχη. Τι γίνεται? Να ο σκύλος, πώς το λένε? Αυτός είναι ο Ράς. Ο Ράς. Ναι. Είσαι από εδώ, από Ιπάτη? Από Ιπάτη, ναι. Ναι, πάντα ζούσες εδώ πέρα?
Αρκετά χρόνια, ναι. Έλειπα κιόλας. Έφυγες και ξαναγύρισες στο χωριό. Άντε, τέλεια. Και τώρα με τι ασχολείστε εδώ πέρα? Έχω το καφενείο. Σοβαρά? Λέπια, ναι. Πάμε για καφέ? Εννοείται. Καφεδάκι στο χωριό, η καλύτερη δουλειά. Το χωριό πόσους κατοίκους έχει? 400 περίπου. Οι δρόμοι εδώ κλείνουν το χειμώνα? Όχι, ο δρόμος ανοίγει πάντα. Και δεν είναι μεγάλη απόσταση, αυτό είναι το ωραίο. Ναι. Η περιοχή εδώ πέρα έχει τέλεια βουνά. Έχει τέλεια βουνά, εδώ είναι η πύλη του Δρυμού. Ξεκινάνε πάνω από τα μονοπάτια όλα. Καταράχτες, φαράγγια. Το μεγάλο κτίριο που έχει εκεί στην άκρη του χωριού, τι είναι? Το γυμνάσιο το Λύκειο. Έχετε γυμνάσιο Λύκειο? Ναι. Μαζεύονται εδώ παιδιά από άλλα μέρη. Από τα γύρω χωριά. Και το αστεροσχολείο τι είναι? Πλανητάριο. Βλέπουμε τα αστέρια, έχω δει τον Κρόνο. Σοβαρά? Εδώ μπροστά, ναι, το στεφάνι γύρω-γύρω. Νότε, ευχαριστώ. Να σε καλά. Θα τα ξαναπούμε, ε. Κανονίσουμε. Άντε, γεια. Εδώ είναι το καπνοχώρι. Δεν θα σταματήσουμε, συνεχίζουμε να πάμε στην Ιερά Μονή Αγάθωνος. Ήρθαμε στην Ιερά Μονή Αγάθωνος. Είναι ένα πανέμορφο μοναστήρι μέσα στο πράσινο, στις πλαγιές της Ήτης. Πανέμορφο μέρος με εκπληκτική ενέργεια. Αν έρθεις μια ώρα με ησυχία, το νιώθεις απόλυτα αυτό. Μέσα στην Ιερά Μονή βρίσκεται και το σκήνομα του Αγίου Βυσσαρίωνα. Όταν είχε βρεθεί το σκήνομα πριν από μερικά χρόνια, είχε λάβει μεγάλη δημοσιότητα και ερχόταν πάρα πολύ κόσμος εδώ για να το δει και να προσκυνήσει. Τώρα πια δεν έρχεται τόσο πολύ κόσμος, έχει ξεχαστεί. Και από την πίσω μεριά το μοναστήρι έχει ένα τέλειο μπαλκόνι με φανταστική θέα. Βλέπεις κάτω όλο τον κάμπο. Ωραία, τέλειο μοναστήρι. Δεν είναι μόνο η τέλεια τοποθεσία, η μεγάλη ιστορία του, είναι και ότι το έχουν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Τα λουλούδια είναι τέλεια, είναι καθαρό, όλα τακτοποιημένα. Χαίρεσαι να έρχεσαι εδώ πέρα. Να έρθετε κι εσείς. Από αυτό το μέρος περάσαμε πηγαίνοντας στη Μονή Αγάθωνος. Είναι ένα μέρος λίγο μετά το καπνοχώρι που λέει ότι είναι θέση θέασης και έχει ένα βράχο με ένα κλισάκι πάνω. Πάμε από εκεί να δούμε τη θέα. Εντάξει, κοιτάξτε θέα, κοιτάξτε μέρος. Νομίζω εδώ είναι το μέρος με την καλύτερη θέα σε όλη την περιοχή. Πω, χω, χω. Εντάξει, τέλειο μέρος, φανταστικό εκκλησάκι. Και κάτι ιδιαίτερο. Εκεί από πίσω υπάρχει ένα παλιό πολεμικό αεροσκάφος. Δεν ξέρω γιατί είναι εκεί, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο, ειδικά όταν το βλέπεις από ψηλά. Νομίζω εδώ είναι το τέλειο μέρος για να κλείσει αυτή η πολύ γεμάτη πρώτη μέρα μας στη Θεότιδα. Περάσαμε φανταστικά. Και αύριο έχουμε συνέχεια. Πάμε για ύπνο. Τα λέμε το πρωί. Καληνύχτα.
Καλημέρα! Μια νέα μέρα ξεκίνησε στα λουτρά της Ιπάτης. Πάμε λίγο να ξερευνήσουμε αυτό το μέρος. Πάμε στο υδροθεραπευτήριο. Τι είναι, συνάδελφο? Βασικά πάμε πρώτα να δούμε αυτά τα μυστήρια κτίσματα που ήταν παλιά ξενοδοχεία. Αυτά τα εγκαταλελειμμένα κτίρια υπέστησαν μεγάλες ζημιές από ένα σεισμό που είχε γίνει εδώ πέρα και γι' αυτό το λόγο εγκαταλείφθηκαν. Δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ξανά. Και γενικά παρατήθηκαν και έχουν μείνει έτσι. Άσχημο και στενάχωρο, αλλά φωτογραφικά και σαν εικόνα έχει ένα ενδιαφέρον. Ωραίο μέρος για βίντεο κλίπ είναι εδώ πέρα. Ή για ταινία τρόμου. Έχει και πάνω όροφο, αλλά η σκάλα δεν είναι πολύ καλή ιδέα. Τρίζει πάρα πολύ, νιώθεις ότι είναι έτοιμη να καταρρεύσει. Και από εδώ και πάνω είναι και η οροφή πεσμένη. Αν έρθετε εδώ, μείνετε στον κάτω όροφο. Και αν σας πιάσει και εσάς αυτό το εξερευνητικό σας πνεύμα όπως εμένα, okay, μπείτε μέσα, αλλά με ιδιαίτερη προσοχή. Προσοχή που πατάτε, προσοχή από πάνω και μην πάτε στον πάνω όροφο. Αλλά γενικά, αν δεν είναι τεράστια ανάγκη, δεν χρειάζεται να μπείτε μέσα σε τέτοια κτίρια. Εγώ το κάνω επειδή και θέλω να σας το δείξω, αλλά και επειδή έχω έτσι μια έμφυτη περιέργεια ταξιδιωτική μέσα μου. Αυτά. Φεύγουμε τώρα από εδώ. Εδώ είναι το πιο κεντρικό σημείο στα λουτρά της Ιπάτης και από εδώ ξεκινάει και το πάρκο των λουτρών. Περπατάμε στο πάρκο των λουτρών της Ιπάτης. Το μέρος είναι πάρα πολύ ωραίο, πανέμορφο πάρκο. Απλώς έχει μια μικρή λεπτομέρεια που δεν μπορούμε να σας μεταφέρουμε μέσα από την εικόνα. Μυρίζει σαν το ηφαίστειο στην Νήσυρο, μυρίζει θιάφι, είναι σαν χαλασμένα αυγά. Αλλά εντάξει, το συνηθίζει μετά από λίγο. Να, ο κρατήρας των λουτρών της Ιπάτης, πολύ εντυπωσιακό. Αλλά δυστυχώς με αυτό εδώ το κτίσμα δεν μπορούμε να το δούμε καλά μέσα και τα τζάμια είναι βρώμικα. Αλλά δεν πειράζει, παίρνουμε μια ιδέα πώς είναι. Έχει και παγκάκι εδώ να ράξεις. Ωραία, άρα. Αλλά κάτι λείπει. Ναι, να φάμε κάτι. Τι έχω εδώ. Δεν μπορείς ένα τόσο όμορφο πράσινο μέρος να μην φας μια πράσινη σοκολάτα. Πράσινη είναι με φουντούκια. Ολόκληρα φουντούκια. Έτσι, χορταστική, ταξιδιάρικη. Το πάρκο είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και επίσης έχει τέλεια ησυχία. Απίστευτη ηρεμία. Τα Σαββατοκύριακα που έχει πιο πολύ κόσμο στα λουτρά, σίγουρα και εδώ θα έχει πιο πολύ κόσμο. Αλλά τώρα που είναι καθημερινή, είναι ο παράδεισος. Το μωρό μας είναι ακόμα μικρό για να φάει σοκολάτα, Είναι λίγο. Εντάξει. Σε μερικά χρονάκια θα φάει και αυτό. Αναχωρούμε. Το υδροθεραπευτήριο στα λουτρά Ιπάτης το έφτιαξε ο ΕΟΤ πριν από περίπου 40 χρόνια και λειτουργεί ακόμα. Πανέμορφο ψηφιδωτό φτιάχτηκε όταν φτιάχτηκαν και τα λουτρά το 1958. Και
Και από εδώ υπάρχει έξοδος που πάει κατευθείαν στο πάρκο. Το υδροθεραπευτήριο λειτουργεί κάθε μέρα το καλοκαίρι και το χειμώνα λειτουργεί το Σαββατοκύριακο. Το υδροθεραπευτήριο αυτό άνοιξε το 1958 και στην αρχή είχε καθημερινά 4.000 άτομα επισκέπτες. Τώρα η διαχείριση του υδροθεραπευτηρίου έχει περάσει στο ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία ακινήτων δημοσίου. Η είσοδος κάνει μόνο 4 ευρώ σε σχέση με κάτι εισόδους που έχουμε δει σε αντίστοιχα ιαματικά λουτρά στο εξωτερικό. Είναι πάρα πολύ οικονομικό. Στο υπόλοιπο αυτής της μέρας πήγαμε σε κάποια άλλα μέρη του νομού Φθιώτιδας, όπως ο Γοργοπόταμος, οι Θερμοπύλες και οι Παύλιανοι, που θα δείτε σε άλλο επεισόδιο Happy Traveler. Έχει τόσο ομορφιές αυτός ο τόπος που αποφασίσαμε να κάνουμε πάνω από ένα επεισόδιο. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια του Happy Traveler. Στο μεταξύ ακολουθήστε μας στο Instagram και εμένα και την Ηλέκτρα, αλλά και το λογαριασμό της εκπομπής για να βλέπετε πού ταξιδεύουμε την κάθε στιγμή, αλλά και να παίρνετε μέρος σε διαγωνισμούς που κάνουμε εκεί. Βρείτε όμως και τη σελίδα μας στο Facebook και κάντε μας ένα like, γιατί εκεί ανακοινώνουμε κάθε εβδομάδα το επόμενο επεισόδιο αλλά και τους διαγωνισμούς μας. Αν τώρα και εσάς σας έπιασε μια λιγούρα, χτυπήστε και εσείς ένα Happy Traveler snack. Καλημέρα! Δεν έχει καν ξημερώσει. Είναι κάπου 7 το πρωί, χαράζει. Ο μπουφέ στο ξενοδοχείο είναι στημένος, όλα έτοιμα. Αλλά εμείς θα φάμε μετά. Μετά το μπάνιο. Βασικά το μόνο πράγμα που θα πιούμε τώρα θα είναι ένα σφινάκι. Σφινάκι ρόδι. Μπορεί η θάλασσα να είναι μακριά από την υπάτη, κανένα μισάωρο να θες να πας από εδώ. Αλλά υπάρχουν τα λουτρά της. Πάμε για πρωινό μπανάκι. Εδώ υπάρχουν και πριβέ δωματιάκια, μπορείς να κάνεις μπάνιο σε μπανιέρες με τα γεματικά νερά, αλλά υπάρχει και η πισίνα. Αυτή η πισίνα γεμίζει κάθε πρωί με τα γεματικά νερά από τα λουτρά της υπάτης. Κάθε πρωί γεμίζει και κάθε βράδυ αδειάζει. Κάναμε ντουζάκι να πληθούμε, βάλαμε καπελάκι για να μην βράχει το κεφάλι, δεν πρέπει. Και μπήκαμε στην πισίνα. Μυρίζει λίγο το θιάφι, αλλά η εμπειρία για το σώμα με 15 λεπτάκια εδώ μέσα είναι φανταστική. Ξανανιώνεις. Εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραία. Πιο μετά το μεσημέρι που περάσαμε χθες βόλτα, μαζεύει πιο πολύ κόσμο. Και τα Σαββατοκύριακα πολύ περισσότερο. Και το καλοκαίρι πολύ περισσότερο. Αν έρθεις εδώ μεσημέρι, το καλοκαίρι γίνεται πραγματικά χαμός. Αν έρθεις πρωί, 7 η ώρα που ανοίγει, είναι ο παράδεισος. Ας αρέσουν τέτοιες καταστάσεις. Μερικές φορές αναξυπνήσει νωρίς το πρωί, σε ανταμείβει πλήρως. Τέλεια εμπειρία και επίσης πολύ ευγενικό το προσωπικό εδώ πέρα. Πάμε τώρα πάνω στα βουνά. Πάμε να συνεχίσουμε την εξερεύνηση της περιοχής. Επιστρέψαμε στην Υπάτη να περπατήσουμε στην Ήτη και ξαναβρήκαμε τον Νόντα. Γεια σου Νόντα. Καλημέρα. Καλημέρα, τι γίνεται? Καλά, μια χαρά. Πού θα πάμε? Θα πάμε στον Κρεμαστό, στους Καταράκτες. Καταράκτες, και πώς λέγεται το μονοπάτι? Φαρμακίδες. Οι Φαρμακίδες τι ήτανε? Μάγισσες της εποχής. Ωραία, τέλεια. Πάμε. Πάμε. Ξέρεις
Ξεκινήσαμε την πεζοπορία, περίπου μισή ώρα, σε ένα πανέμορφο φυσικό τοπίο. Επεισόδιο Happy Traveler χωρίς πεζοπορία δεν γίνεται, ειδικά εντός Ελλάδος. Νιώθουμε ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να εξερευνήσεις τις ομορφιές της χώρας μας, αλλά και για να μεταφέρουμε αυτή την ομορφιά σε εσάς. Δεν είναι ότι πιο εύκολο να περπατάς στη φύση με όλο τον εξοπλισμό, αλλά είμαστε σίγουροι ότι αυτός ο κόπος αξίζει. Αν συμφωνείτε κι εσείς, γράψτε το με ένα σχόλιο είτε στο Facebook είτε στο Instagram. Οργανωμένο το μονοπάτι! Το έχει φτιάξει ο Σύλλογος Τραχίνα, που γενικά είναι πολύ δραστήριος εδώ σε όλη την περιοχή και οργανώνει και αγώνες βουνού. Σχεδόν φτάσαμε! Εδώ έχει μια τέλεια μπανιέρα, πισινούλα για μπάνιο. Φτάσαμε στο καταράκτη. Την άνοιξη και την αρχή του καλοκαιριού ρίχνει πάρα πολύ νερό και εδώ που είμαστε τώρα δεν μπορούμε να σταθούμε. Βρεχόμαστε. Πόσο λένε το καταράκτη, είπαμε? Κρεμαστός. Ο Κρεμαστός. Και έχει πολλά επίπεδα. Είναι 38 καταράκτες. Α, όλοι, όλο. Είναι όλο, φαράγγι, ναι. Όλο το φαράγγι 38. Mm. Και εδώ πέρα φαίνεται, έχει 2-3 βάθρες. Ναι, είναι μεγαλύτερο αυτό. Εκεί πάνω τα βράχια σχηματίζουν τη μορφή ενός ανθρώπου, το πρόσωπο που κοιτάει αριστερά και είναι λίγο σαν να πίνει νερό. Εδώ μπάνιο κάνετε? Ναι, κάνουμε το καλοκαίρι. Ναι. Είναι πολύ κρύο ή εντάξει? Είναι πάρα πολύ κρύο, μπούζε. Τα καλύτερα μέρη τρώμε το μήλο μας κάθε φορά. Επιστρέψαμε στη γέφυρα, επιστρέψαμε στο αμάξι μας. Τέλεια ήταν, πολύ ωραία διαδρομή, όμορφος καταράκτης. Αν είσαι στην περιοχή, αξίζει να το κάνετε, δεν μας πήρε πολύ ώρα. Με ένα μισάωράκι να πας και ένα μισάωράκι να γυρίσεις, το έχεις. Νότε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βόλτα. Να είσαι καλά, χάρηκα και εγώ. Και συγχαρητήρια που έτσι μένεις εδώ πέρα και προωθείς τον τόπο με, με κάθε πολύ τρόπο. Στο προφίλ του Νότα στο Instagram μπορείτε να βρείτε καταπληκτικές φωτογραφίες από την περιοχή. Αποχαιρετούμε το δωμάτιό μας. Μείναμε σε τρίκλινο και τα ενώσαμε για να είμαστε υπεράνετα όλοι μαζί. Μ' άρεσε αυτό το ξενοδοχείο που είναι πολύ ανακαινισμένο. Και το μπάνιο, κοιτάξτε πόσο καινούριο. Πάμε. Πάμε. Γεια. Αναχωρούμε. Πριν πάρουμε το δρόμο της επιστροφής για Θεσσαλονίκη, έχουμε κάτι ακόμα να κάνουμε. Πάμε στην Ανθίλη, μια μικρή κομμόπολη κοντά στη Λαμία, όπου οι κάτοικοι είναι κυρίως αγρότες. Εδώ είμαστε στο κέντρο της Ανθίλης. Η Ανθίλη έχει περίπου 2.000 κατοίκους. Εδώ όλη η περιοχή γύρω-γύρω παλιά ήταν βάλτος και έγιναν κάποια έργα δεκαετία του 50 και δημιουργήθηκαν οι αγροτικές εκτάσεις. Από τότε το χωριό αναπτύχθηκε πολύ, αλλά η αλήθεια είναι ότι υπήρχε από πιο πριν. Εδώ στο σημείο που είμαστε
ήταν κάτι σαν νησί, δηλαδή όσο και να ξεχύλιζε ο Σπερχιός, αυτό σημείο εδώ με τα σπίτια ήταν στεγνό. Εδώ είναι η κεντρική πλατεία, πάμε να περπατήσουμε λίγο στα στενά. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθες στο χωριό μας. Ευχαριστώ. Όλα καλά. Ναι, ευχαριστώ. Ναι. Το όνομά σας. Γιανούλα Φούρλα. Ναι, Γιανούλα, κατέβεια. Καλά. Ναι, ωραία. Όλα. Φτιάχνετε εδώ, τακτοποιείτε. Α, κάνουμε δουλειές τώρα λιγάκι. Το χωριό ανοίξει στο Δήμο Λαμίας, έτσι. Στο Δήμο Λαμίας, δημοτικό διαμέρισμα Ανθίλιες. Α, ωραία, στο τέλεια. Δήμο Λαμίας. Ναι. Υπαγόμαστε, είμαστε 2.000 κάτοικοι. Καλά, είμαστε, είναι παιδινό το χωριό, έχουμε ρίζια, βαμπάκια. Ωραία. Και η εκκλησία τι είναι? Η εκκλησία είναι ο Άγιος Νικόλαος ο Βουνένιος, ο νέος. Ωραία, τέλεια. Ο νέος. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστώ. Και εγώ, χάρηκα. Καλές δουλειές, γεια σας. Καλά, ευχαριστώ. Εδώ στην Ανθίλη θα συναντήσουμε τον Δημήτρη, ο οποίος έχει μια μικρή εταιρεία, η οποία παράγει εξαιρετικά όσπρια από τη γύρω περιοχή. Όσπρια και ρύζια. Και είναι μια εταιρεία η οποία στηρίζει μικρούς αγρότες στην περιοχή. Γεια σου, Δημήτρη! Γεια σου, Ευτύχη. Τι γίνεται? Καλώς ήρθες. Είσαι εδώ από την Ανθίλη? Από εδώ, γέννημα θρέμα, εδώ μεγάλωσα, εδώ γεννήθηκα και εδώ είναι η έδρα της εταιρείας. Ωραία, τέλεια. Εδώ έρχονται όλα τα όσπρια από Θεσσαλία και στερεά Ελλάδα και συσκευάζονται σε μοναδικές σπάνιες συσκευασίες. Τέλεια. Πάμε να τα δούμε. Πάμε να τα δούμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνουμε? Καλά είμαστε εσείς. Στο χέρι γεμίζουμε τα σακουλάκια. Όλα είναι χειροποίητο, ναι. Όλο περνά τρακτέρ απ' έξω και τα λοιπά. Όλοι εδώ πέρα κάτοικοι είναι αγρότες. Όλοι είναι αγρότες, όλοι είναι αγρότες, ναι. Λοιπόν, Δημήτρη, για πες, πώς ξεκινήσατε όλο αυτό? Ξεκίνησε το 2014 σαν μια μικρή εταιρεία η οποία ήθελε να αναδείξει τα όσπρια σε μια μοναδική πάνη συσκευασία από 100% βαμβάκι και να αναδείξει επίσης ελληνικές ποικιλίες οι οποίες καλλιεργούνται αποκλειστικά από δικούς μας αγρότες στερεά Ελλάδα και στη Θεσσαλία. Άρα όλα αυτά φτιάχνονται από μικρούς αγρότες, δεν είναι μια μεγάλη μονάδα? Όλα αυτά φτιάχνονται από αγρότες που εντάσσονται στο πρόγραμμα που ονομάζεται Refarming Greece. Είναι 55 νέοι αγρότες οι οποίοι βρίσκονται στη Θεσσαλία και στη στερεά Ελλάδα. Στη συνέχεια η εταιρεία όταν άρχισε να αναπτύσσεται χρειάστηκε χρηματοδότηση και εκεί μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταφέραμε να αναπτυχθούμε, να επεκτείνουμε συνεργασίες με τους νέους αγρότες και να αναδείξουμε τα προϊόντα σε ακόμα περισσότερες νέες αγορές και στην Ελλάδα, σε ακόμα περισσότερα σημεία πώλησης, αλλά και στην Αμερική, στον Καναδά, στην Ιταλία, στην Αγγλία. Μέσω του COSME καταφέραμε από εκεί που ήμασταν 18 αγρότες που συνεργαζόμασταν, φτάσαμε τους 55. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή η χρηματοδότηση, γιατί μέσα στα 2 χρόνια, μέσω του προγράμματος αυτού, καταφέραμε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, να επαναφέρουμε παιδιά στα χωριά και να δημιουργήσουμε βιώσιμες κοινότητες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και να παράγετε κάτι ενδιαφέρον και να παράγουμε και ωραίο και παραδοσιακό. Παραδοσιακό και επίσης με μηδέν επιπτώσεις στο περιβάλλον. Γιατί οι ελληνικές ποικιλίες οσπρίων δεν χρησιμοποιούν καθόλου χημικά στην καλλιέργειά τους. Εδώ πέρα ουσιαστικά συσκευάζονται τα προϊόντα. Εδώ συσκευάζονται στις καινοτόμες μοναδικές συσκευασίες που έχουμε, οι οποίες είναι από 100% βαμβάκι. Είναι μια έμπνευση που προήλθε από μια εικόνα που είχα η γιαγιά μου να αποθηκεύει όσπρια σε μαξιλαροθήκες. Και έχει κάποια λογική αυτό, έτσι? Η λογική είναι για να αερίζονται τα όσπρια και να επιμηκύνεται ο χρόνος ζωής τους. Δημήτρη, θέλω να πάμε να μου δείξεις τα χωράφια. Ας πάμε μέχρι Θεσσαλία, στην περιοχή των Φαρσάλων, για να δούμε στο χωράφι τη δουλειά που γίνεται. Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε τον ομό Φιώτιδας και τη στερεά Ελλάδα και κατέβουμε κάτω στο Θεσσαλικό κάμπο, κάνουμε μια στάση στον πανέμορφο Δομοκό. Αυτή είναι η κεντρική πλατεία του Δομοκού. Ωραίο να ράεις εδώ, ωραίες αυτές οι μερικές ανάσες που παίρνουμε, πριν φύγουμε πάλι. Ο Δομοκός φημίζεται για το κατοίκι. Το κατοίκι Δομοκού είναι προϊόν pop, προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης. Πάμε να βρούμε κατοίκι για να φτιάξουμε κάτι να φάμε. Βρήκαμε ολόφρεσκο κατοίκι Δομοκού.
Ωχωχω. Έχω και εδώ τέλειο αλαντικό φουαντρέ γαλοπούλα με άπαχο κρέας, πάρα πολύ νόστιμο και ιδανικό για να το συνδυάσουμε με το κατήκι δομοκού, έτσι ώστε να έχουμε ένα πολύ ελαφρύ και ωραίο σνακ. Έχω και περιές φλωρίνης, ψητές και ψωμάκι ολικής. Ωραία, με αυτά θα φτιάξουμε ένα τέλειο ανοιχτό σάντουιτς, ό,τι πρέπει για να καταλαγιάσουμε λίγο την πείνα μας. Αυτό έχει μόνο 1% λιπαρά, είναι καπνισμένο σε ξύλα οξιάς και έχει πολύ πλούσια γεύση. Έτοιμη σαντουιτσάρα ή ανοιχτή σαντουιτσάρα, απλό, αλλά ξέρετε, τα απλά είναι τα πιο ωραία όταν έχεις καλά υλικά. Καλή όρεξη! Και το κατήκι τέλειο ταιριάζει φανταστικά με την κόκκινη πιπεριά, αλλά όλη τη διαφορά την κάνει η καπνιστή γαλοπούλα. Γεια σας κύριε Θανάση. Καλησπέρα αδερφέ. Αυτό είναι ταβερνάκι παλιό του 1936. 1936. Από το 1936, εδώ πέρασαν προσωπικότητες. Τηλεόραση δεκαετίας του 70. Να είμαστε και στην Ακρόπολη. Έχει πράγματι τέλεια θέα από εδώ. Wow. Και κάπου εδώ αποχαιρετούμε τη Δομοκό, αποχαιρετούμε και τον ομό Φθιώτιδας, αποχαιρετούμε τη στερεά Ελλάδα, πηγαίνουμε πιο βόρεια, πηγαίνουμε Θεσσαλία. Αλλά το επεισόδιο αυτό δεν τελειώνει ακόμα, έχουμε λίγο ακόμα στη Θεσσαλία. Φτάσαμε. Είμαστε σε ένα χωριό που λέγεται Άγιος Κωνσταντίνος, δίπλα στα Φάρσαλα, στην καρδιά του Θεσσαλικού κάμπου. Εδώ είναι μία από τις πιο αγροτικές περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Γεια σου Γιώργο! Γεια! Τι γίνεται? Καλά, μια χαρά. Ε, είσαι από εδώ? Ναι. Από Άγιο Κωνσταντίνο? Ναι, ναι. Ωραία, τέλεια. Νέος αγρότης, ε! Ναι. Ωραία. Ιδιαίτερη εικόνα. Ζούσες πάντα εδώ πέρα? Όχι, τα τελευταία 3 χρόνια. Α, πότε, πού ήσουν? Είμαι στη Λάρισα, μεγάλωσα. Από Λάρισα και ξαναήρθατε στο χωριό? Ναι, ναι. Τέλεια. Λοιπόν, θα πάμε στα χωράφια? Ναι. Φύγαμε. Με το όχημα. Okay, πάμε. Φύγαμε, Γιώργο! Γεια σου, Νάντια. Γεια σου, Φτύχη. Είσαι σύζυγος του Γιώργου. Ναι. Μένετε εδώ πέρα? Μένουμε εδώ πέρα στο χωριό. Οικογενειακός, λέω, με την κόρη σας. Τα τελευταία 3 χρόνια μένουμε στο χωριό. Τέλεια, ωραία. Το χωράφι τώρα σε τι φάση είναι? Τώρα το οργώνουμε για να το προετοιμάσουμε για τη σπορά. Η σπορά πόσες φορές γίνεται το χρόνο? Μία φορά. Μία φορά, Ναι. Και πότε φερίζεται? Και ταλονίζουμε το καλοκαίρι που γίνονται τα ρεβίθια. Και εδώ τι είναι, εδώ είναι ρεβίθια ή τα λάζια? Από ρεβίθια είναι. Και ρεβίθια θα μπουν τα λεφτά τη μάλλον. Ωραία. Σε αυτό το χωράφι. Να είμαστε εδώ στο διαλογητήριο, εδώ πέρα έρχονται τα όσπρια και καθαρίζονται. Πάμε να δούμε τώρα πώς λειτουργεί αυτή η μηχανή που καθαρίζει τα ρεβίθια.
Οικογενειακή υπόθεση παραγωγή. Όταν βλέπεις νέους ανθρώπους να φύγουν τις πόλεις και να επιστρέφουν στο πρωτογενή αγροτικό τομέα, νιώθεις ότι υπάρχει ελπίδα. Και πλέον με όλα αυτά τα προγράμματα χρηματοδότησης και όλες αυτές τις επιδοτήσεις που δίνονται σε νέες επιχειρήσεις με φρέσκες ιδέες για να παράγουν εξαιρετικά προϊόντα σαν αυτά, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει τρόπος να το κάνεις. Αν θέλεις, μπορείς να βρεις τον τρόπο να το κάνεις. Εδώ γίνεται ο χορός των ρεβιθιών. Φορτώθηκαν τα ρεβίθια στη μηχανή και πατάμε τα κουμπιά. Επιστρέψαμε στο χωριό, στον Άγιο Κωνσταντίνο. Καλά είστε. Καλώς όρισες. Ευχαριστώ πολύ. Τα πάντα έχουν εδώ, η απόλυτη αυτονομία. Και κότες και κήπο εδώ πέρα με ζαρζαβατικά, φανταστικά. Και αφού περάσαμε μια μέρα μέσα στα όσπρια και μέσα στα ρεβίθια, πρέπει να τα δοκιμάσουμε κιόλας. Ήρθαμε στο κατάλληλο μέρος. Καλώς ορίσατε. Ο πατέρας του Γιώργου, ε. Ο πατέρας του Γιώργου Καπαδόκης, παρακαλώ. Από Καπαδοκία. Βεβαίως. Από εκεί ήρθαν και οι δύο γονείς μου. Η καλύτερη φάση, σπιτικό φαγητό. Τα ρεβίθια που είδαμε σε δύο φοβερές εκδοχές, ρεβιθάδα παραδοσιακή και ρεβίθια με χοιρινό. Κοιτάξτε εδώ, καλή όρεξη. Πω, τέλειο είναι. Πολύ μαλακά ρεβίθια, πάρα πολύ νόστιμα. Τα ρεβίθια που έχουν μαγειρευτεί με το κρέας είναι πιο νόστιμα, έχουν πάρει όλη τη γεύση από το χοιρινό. Πω. Ωραίο και το χοιρινό, φανταστικό, αλλά νομίζω τα ρεβίθια κλέβουν την παράσταση. Δημήτρη, τι λέει? Απίστευτο. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να γεύεσαι τους καρπούς στη δουλειά σου. Κυριολεκτικά όμως. Ευχαριστώ. Καλή δύναμη, επίσης. Καλό κουράγιο και καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Μας ξανάρθεις, σε περιμένουμε. Να χαίρεσαι την κόρη σας. Και εσύ τη δική σου. Μιας και ήμασταν Θεσσαλία, καθώς επιστρέφαμε πίσω Θεσσαλονίκη, είπαμε να κάνουμε μια μικρή παράκαμψη και να περάσουμε λίγο έξω από τα Τρίκαλα, από το εργοστάσιο που φτιάχνονται τα αγαπημένα μας μπισκότα. Ναι, τα αγαπημένα μας μπισκότα που ταξιδεύουν μαζί μας σε όλο τον πλανήτη είναι ελληνικότατα και φτιάχνονται στη Θεσσαλία. Έξω από το χώρο του εργοστασίου έχουν και ένα μαγαζί που μπορείς να πάρεις και χύμα και συσκευασμένα. Πήραμε προμήθειες και φύγαμε για το σπίτι. Λοιπόν, γυρίσαμε με πολλές προμήθειες. Ωραία ήταν αυτή η στάση. Μπορεί να επιστρέψαμε σπίτι, αλλά το ταξίδι μας στη Φθιώτιδα έχει και δεύτερο μέρος που θα δείτε στο επόμενο Happy Traveler και θα εξερευνήσουμε την νότια πλευρά του νομού. Θα πάμε να δούμε ένα από τα πιο όμορφα ορεινά χωριά της Ελλάδας, την Παύλιανη και την γύρω περιοχή. Θα πάμε να δούμε το Γοργοπόταμο με την ιστορική γέφυρα. Θα πάμε να δούμε τα Καμένα Βούρλα και τις Θερμοπύλες. Και στις Θερμοπύλες όχι μόνο θα πάμε εκεί πέρα στο μνημείο του Λεωνίδα, αλλά θα πάμε να περπατήσουμε από πίσω στα βουνά το μονοπάτι του Εφιάλτη. Αλλά όλα αυτά θα τα δείτε στο επόμενο Happy Traveler, Φθιώτιδα, μέρος δεύτερο. Μέχρι τότε να πω ότι στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook θα κάνουμε ένα διαγωνισμό να κερδίσετε μπισκότα από αυτά τα αγαπημένα μας μπισκότα. Θα βάλουμε σε ένα κουτί διάφορα πακέτα και θα τα στείλουμε σε έναν από εσάς. Μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook για να πάρετε μέρος.
Για την ώρα περιμένουμε τα σχόλιά σας στο Instagram, ακολουθήστε και εμένα και την Ηλέκτρα αλλά και το λογαριασμό της εκπομπής μας happytraveler.gr και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια! Yeah!